Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά ο Κώστας εδώ και επιστρέφουμε στις ηλεκτρικές στα unboxing, στις ευκαιρίες. Λοιπόν, Capital Controls ή όχι, εμείς συνεχίζουμε, βρίσκουμε τρόπους, είτε από Ελλάδα είτε από πουδήποτε αλλού μπορούμε. Λοιπόν, Lara Croft, Temple of Osiris, Gold Edition. Και πριν να ξεκινήσω, θα ξεκαθαρίσω κάποια πραγματάκια. Το παιχνίδι είναι μάπα. Τουλάχιστον έτσι λένε οι περισσότεροι. Εγώ δεν το έχω παίξει ακόμα, αλλά με βάση τι περισσότερε κριτικέ. Τώρα, θα μου πει γιατί το πήρε. Γιατί είναι συλλεκτική, βέβαια. Αλλά πα και παίρνει μια χαζοσυλλεκτική. Και θα σα πω το εξή. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι, η συλλεκτική του, θα σα δείξω λίγο. Έχει εδώ πίσω, όπου το βλέπετε εδώ, 39 και 99 από τα public. Τώρα, 40 ευρώ. Για κάποιο παράδοξο λόγο, βασικά μάλλον επειδή το μάπα και δεν το παίρνει κανένα, ε, η τιμή του έπεσε στα 19 ευρώ. Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε ή όχι. Για κάποιο λόγο το public κάνει λίγο κάποια πραγματάκια τα οποία δεν έχουν κάποια λογική, αλλά τέλο πάντων, anyway, καλή τιμή. 19 ευρώ λέω ρε φίλε, συλλεκτική είναι. Μόνο το παιχνίδι να πήγαινε να αγοράσει, εντάξει, θα δίνει 9 ευρώ, αλλά παίρνει μια συλλεκτική. Όσο να πει, 19 ευρώ για μια. Μεγάλο κουτί, είδα έχει ωραία πραγματάκια μέσα. Βέβαια, όχι τίποτα το τρελό, αλλά αρκετά ωραία πραγματάκια. Που αν τα έπαιρνε χωριστά θα έκαναν παραπάνω. Άρα, μόνο και μόνο γι' αυτό το θεωρώ ευκαιρία. 19 και 90 κάτι. τώρα πάντων, πάμε να το ανοίξουμε. Το κουτί κλασικά λιτό, απέριτο. Λέει κάποια πραγματάκια. Βλέπετε εδώ Κάποια season pass που έχει μέσα included, και αυτό να το τονίσω: οι συλλεκτικέ πρέπει να έχουν τα season pass. Όχι σαν το Witcher μέσα που το season pass είναι εκτό και το πληρώνει, βέβαια τέλειο παιχνίδι, δεν το λέω, το αγαπάω. Αλλά 130 ευρώ και τα season pass εξτρά. Ε, ε, δηλαδή, ρε φίλε εντάξει. Τέλο πάντων, τα season pass μέσα, χάρτη, βουλιαράκι και μια φιγούρα της ε, Λάρα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αν και πήραμε μια γεύση. Σα είπα, τα συγκεκριμένα τα θεωρώ ευκαιρίε. 19 ευρώ για μια συλλεκτική. Θα κοσμήσει το ράφι μου. Είναι... ωραίο κουτάκι είναι. Η φιγούρα, να σα πω την αλήθεια, μου φάνηκε αστεία. Τουλάχιστον σε κάποια ξένα unboxing που έχω δει για Ελλάδα. Δεν νομίζω να το έχει ανοίξει κανένα προ το παρόν. Πείτε μου αν ξέρετε κάποιον από εδώ από Ελλάδα που το έχει ανοίξει. Πάμε να δούμε. Sleeve το κουτάκι. Βγαίνει το εξώφυλλο γυαλιστερό και βλέπουμε από δίπλα σε ματ, βλέπετε γυαλίζει το ένα, το άλλο δεν γυαλίζει τόσο. Λοιπόν, ωραίο, πολύ όμορφο. Το, art, το artwork απ' έξω είναι πολύ όμορφο, μου αρέσει. Ανοίγει σαν βιβλίο, θυμάστε και το killer κάπως έτσι άνοιγε. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι η φιγούρα της Λαρά. Είναι αυτό εδώ το μικρό. Ας το βγάλω. Είναι μία μικρή φιγούρα, ορίστε αυτή εδώ είναι, να φέρω και το φως όσο πιο κοντά γίνεται χωρίς να είναι ενοχλητικό. Ναι και το ξέρω ότι θα μου πέσει, τέλος πάντων είναι αρκετά μικρή, αρκετά, ορίστε αυτή εδώ είναι, έχει το background τώρα πίσω και δεν φαίνεται τόσο καθαρά, λοιπόν, μια σταλιά, βέβαια το θέμα δείτε λίγο τώρα εδώ. Ρε φίλε, κάνει μια συλλογική ευθύνη ή όχι. Φτιάξε το λίγο αφού δεν χαράχτηκε από άλλον μέσα από το πειραχτή. Βλέπετε, έχει κάποιε αμυχέ, οι οποίε είναι εκνευριστικέ. Τέλο πάντων. Άρα, βλέπετε ότι quality 0. Πλαστικό. Ε, συμπαθητικό είναι. Το θέμα αν στέκεται. Εντάξει, στέκεται. Άρα, εντάξει. Είναι μια φιγουρίτσα μικρή τη Λάρα, όσο να πει 4-5 ευρώ θα τα κάνει. Οπότε, Πέφτει στο 15 ευρώ το υπόλοιπο πακέτο. Λοιπόν, ωραία λογική ε. Ας το βάλω εδώ πέρα. Ε, κρατάει δύο όπλα προφανώς. Βέβαια τώρα θυμίζει, δεν θυμίζει λάρα. Καλό είναι. Όμορφο διακοσμητικό θα μπει στο ράφι με τα γαλαματάκια. Το επόμενο πράγμα είναι αυτό εδώ πέρα. Πριν να περάσουμε στα βιβλία και στα λοιπά. Όπως φαίνεται είναι πάπυρος και καλά με το χάρτη του παιχνιδιού. Γενικά, ξέρετε την αγάπη και το πάθος που έχω για τους χάρτες. Η φύτου είναι αρκετά όμορφη. Βέβαια, θυμίζει πάπυρο. Βασικά, παίζει να είναι και πάπυρο. Η χαρτί που προσωμιώνει τον πάπυρο, οι ίνες του φαίνονται. Βλέπετε πόσο τραχή είναι. Από τη μία πλευρά βλέπουμε προφανώς το χάρτη του παιχνιδιού με όλες τις τοποθεσίες που καλείσαι να περάσεις ως Lara Croft. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε ένα σκαθάρι και κάτι gems. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο υπέροχο προφανώ. Ε, η εκτύπωσή του, τα χρώματα δεν είναι τέλεια. Όμω, εάν είναι όντω είναι σπάπυρου ή χαρτιού, εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει μέγιστη ποιότητα σε τέτοια, σε τέτοιο χαρτί, όσο καλά χρώματα και να βάλεις είναι σίγουρα κάτι το διαφορετικό, αρκετά όμορφο προσωπικά μου αρέσει αρκετά θα έλεγα μου αρέσει ε, Γενικά σαν χάρτης ωραίος. Αυτός εδώ πρέπει να πάει για κορνίζα κανονικά. Και συνεχίζουμε το επόμενο. Είναι το artbook της σειράς. Αυτό τώρα είναι στην άκρη. Μας εμποδίζει. Λοιπόν είναι το artbook της σειράς. Εδώ εσύ. Εδώ και εσύ. Ουπ. Για να δούμε τι έχει μέσα. Ωραίο concept. Ε, για αρχή βλέπουμε κάποια, μας λέει του ήρωες, ο Κάρτερ, ο Κάρτερ Λευκός δεν ήταν, δεν θυμάμαι, ο Όρους, οι Ίσεις, προφανώς όλοι οι θεοί που παίζουν μέσα, σκληρά, σκληρό χαρτί, σου παρουσιάζει γενικά όλους τους ε, θεούς, Α, ε, το παιχνίδι το βλέπεις από πάνω όταν παίζεις, δεν είναι first person, ε, λοιπόν οι εχθροί Αιγυπτιακοί θεοί οι περισσότεροι, βασικά η Αιγυπτιακοί θεοί είναι οι εχθροί ε, Το concept του παιχνιδιού δεν ξέρω, κάτι ψάχνει σε ένα τζέμα αν δεν κάνω αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος Και γενικά το περιβάλλοντα είναι ωραίο εμφανίσεις το παιχνίδι, απλά δεν μου αρέσουν τα κου... το πώ κινείς εκεί μέσα Τέλος πάντων θα το δοκιμάσω λογικά Αυτό ο μικρό, όπως βλέπετε όλα είναι μίνι Και πάμε να δούμε το επόμενο πράγμα που θα δούμε ουπ, ναι, είναι το παιχνίδι. Και εδώ έρχεται ένα μεγάλο αλλά. Παλιά κάποτε έπαιρνε εφημερίδε για τα DVD, έχουν μεγάλη συλλογή με δικηματέρια και όλα έρχονταν σε ένα χάρτινο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο γαμότο. Ρε το. Μότο... χάθηκε να βάλω ένα πλαστικό ή ένα πλαστι... πλαστική φύκη έπρεπε να είναι σε χάρτινο. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, φθηνή συλλεκτική, αλλά βάλτε το σε ένα πλαστικό. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιο άνθρωπο. Τέλο <σκυσίλω> πάντων, αυτό εδώ είναι το CD, αλλά εντάξει. Πιο, πόσο πιο γυφτιά. Και γι' αυτό σα λέω: 40 ευρώ δεν τα κάνει με την καμία αυτή συλλεκτική. ηλεκτρική. Αλλά στα 19 ευρώ τρώγεται το τέτοιο. Περίμενα πάντω να πω την αλήθεια: ένα πλαστικό έρμο. Μια πλαστική θήκη. 20 λεπτά του ευρώ έχει. Βάλε το μέσα, ρε γάμα το έλεο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το παιχνίδι. Μπαίνει στο πλάι. Λοιπόν, τι άλλο έχει, Μου φεύγουν και τα φώτα. Έχει έναν κωδικό προφανώ και θα σα το δώσω για το Steam. Registration code είναι με το παιχνίδι. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Άσπρο μπρο, άσπρο πίσω. Δεν είναι τίποτα το τρελό. Έχει ένα Season Pass. Είναι αυτό εδώ. Ο κωδικό είναι από πίσω. Σου δίνει κάποιε χαζομαρούλε. Και έχει και ένα δεύτερο Season Pass, το οποίο πάλι δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Σου δείχνει κάποιες εμφανίσεις για τους ήρωες, κάτι το οποίο έχω προσέξει. Προφανώς, ναι, θες να τους δεις με κοστούμια ή με οτιδήποτε, τέλος πάντων. Όταν παίρνεις οποιοδήποτε παιχνίδι, δύσκολα θα αλλάξει το φαίνεστε, Λίγα πράγματα ε, αλλάζουν, τέλος πάντων, και αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό ήτανε... Να σας πω την αλήθεια, ωραίο είναι, μ' αρέσει. Τα 19 ευρώ τρώγονται και τρώγονται και δεν τρώγονται. Βλέπουμε πως έχει κάτι άλλο, γιατί βλέπω κάτι κρυμμένα πράγματα στο κουτί, αλλά δεν. Ε, αλλά, εντάξει, ξενέρωσα με αυτό εδώ. Ε, εντάξει, βάλτε το σε ένα πλαστικό, πόσο τζαμπατζή πια, βάλτε το και βάλτε το σκληρό το εξώφυλλο, κάνε το λίγο πιο τέτοιο δηλαδή, και περάστε. Πιο οικονομικά θα σας βγει από αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν το παιχνίδι, μάπα το παιχνίδι, παιδιά, αλλά τουλάχιστον η συλλεκτική mm. και ναι, και όχι. Ε... Πρόσεξα κάτι. Ξαναβγήκα λίγο στη γύρα online να δω τι συλλεκτικές θα εντοπίσω και διαπίστωσα ότι όλα πήγαν 10-15 ευρώ πάνω. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και όχι μόνο σε αυτά, είναι μια, ένας του τι γίνεται γύρω μας στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε ξεφύγει κατά πολύ. Ακόμα στο τιμές όλοι πετάνε τρελά, δηλαδή σας θυμάστε το Terraria που το είχα βρει, πόσο το είχα βρει, 11 ευρώ από Λονδίνο και λέγαμε wow και αυτά Ελλάδα είχε 19-20 ευρώ. 30 ευρώ έχει τώρα όλα 10 ευρώ πάνω. Τέλο πάντων, ήταν από τι πιο φθηνέ συλλεκτικέ που βρήκα. Ε, ήθελα και εγώ να τη δω. Ωραίο διακοσμητικό κουτάκι θα μπει στο τέτοιο. Η φιγούρα τη Λάρα θα μπει στα γαλαματάκια μου εδώ πέρα στη συλλογή. Κάποια στιγμή, αν μ' αξιώσει ο και βρω καμιά σοβαρή κάμερα, γιατί όλα τα κάνω με τη webcam και πάλι δόξα το Θεώ. Αλλά αν αξιωθώ και βρω καμιά σοβαρή κάμερα να κάνω ένα room tour θα σα τα δείξω. Θα σα αρέσουν. Έχω πολύ ωραία πράγματα να δείξω, αλλά. Δεν θέλω να σας κακοποιήσω τα μάτια. Καλώς πάντων αυτό ήταν. Lara Croft and of, of, of Cyrus. Ε, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Check the now. Και δυνατά. Και μη δε μας πουθενά θα τα καταφέρουμε και έτσι λοιπόν. Να είστε καλά παιδιά. Γεια σας.